και να αρχίσουμε τώρα ένα και ενός Υιού να αφισβητούμε την δύναμη του Υιού του Θεού. Οι εκκλησίες μας εδώ στη Μητρόπολη της Μόρφου είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει να έρχεται, να προσεύχεται και να κοινωνά αυτόν το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου Χριστού που νίκησε τον θάνατο, που νίκησε τον διάβολο, που νίκησε την αμαρτία, δηλαδή των φόβων. Και το αντίθετο της αγάπης, να θυμάστε, δεν είναι το μίσος, όπως μας έμαθε η νεκατωμένη Ευρώπη. Το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος. Και όποιος σας φοβίζει, να ξέρετε ότι εμπνέεται από δαιμονικές δυνάμεις. Και δεν είναι τυχαίον, είναι πολύ δολίος, όπως ακούσαμε, τα βέλη του πονηρού που κατευθύνονται σε μας, στην καρδία μας ιδιαιτέρως, αυτές τις ημέρες και ώρες. Πότε τα εξοβελίζει αυτά τα βέλη του φόβου και της ολιγοπιστίας ο πειρασμός? Παραμονές της σταυροπροσκύνησης, αύριο την Κυριακή, παραμονές του Ευαγγελισμού, της Θεοτόκου, αυτή που έγινε η γέφυρα ουρανού και γης για να νικηθεί ο θάνατος και ο διάβολος. Παραμονές του Πάσχα, παρακαλώ. Όλα αυτά γίνονται για το Χριστός Ανέστη. Για το αληθώς Ανέστη. Να μην έχουμε Πάσχαν χαρούμενον η Ορθόδοξη. Αυτό είναι που τους καίει. Και την νέα τάξη πραγμάτων και τα εναέρια πνεύματα και μερικούς επίγειους υπηρέτες τους. Εμείς οι ολίγοι δεν πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη, αλλά όχι με εγωισμούς, όχι με κρίσεις και κατακρίσεις. Με αυτήν την προσευχή που σας είπα. Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Και τότε θα έχουμε τον Τίμιο Σταυρόν δύναμή μας. Θα έχουμε την Παναγία, βοήθειά μας. Θα έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, την ώρα του θανάτου μας, να περάσουμε το γιοφύρι του θανάτου για να πάμε απέναντι στην αιώνια ζωή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.